Κι όμως στην Ελλάδα της κρίσης συμβαίνουν πράγματα, συμβαίνουν δράσεις θετικές. Υπάρχουν άνθρωποι πρωτοπόροι που βρίσκουν ιδέες, ανοίγουν δρόμους, δημιουργούν εταιρείες και κάνουν εξαγωγές. Σε μία τέτοια εταιρεία είμαστε τώρα, στα γραφεία της εταιρείας ΓΕΑ, η οποία τυποποιεί ελληνικά προϊόντα μοναδικά, μεσογειακά προϊόντα, λάδι, ελιές, ξύδι, τα οποία γίνονται ανάρπαστα και εκτός συνόρων. Μάλιστα προσελκύει πλέον και ξένους επενδυτές. Ποιους? Ανάμεσά τους είναι και οι Γερμανοί. Και μόνο από την εικόνα θα αγόραζα αυτό το λάδι. Το έχω συναντήσει πολλές φορές στο εξωτερικό σε μικρότερη συσκευασία, με ιταλική τυποποίηση και πολύ πιο ακριβό. Και ειλικρινά χαίρομαι που είχατε την ιδέα επιτέλους να τυποποιηθούν τα προϊόντα μας και να τα εξάγουμε εμείς οι ίδιοι. Κάπως έτσι ξεκίνησε η εταιρεία το 1995. Αυτός ήταν ακριβώς ο στόχος. Και με γνώση ότι το μάτι του καταναλωτή σταματάει στο ράφι για περίπου 6 δευτερόλεπτα, έχεις απόλυτη ανάγκη μια πολύ καλή συσκευασία για να μπορέσει να τραβήξει την προσοχή. Βέβαια, αυτό που φέρνει τις επαναλαμβανόμενες πωλήσεις είναι η ποιότητα. Και αυτό το οποίο μας έχει φέρει τις επιτυχίες στις διεθνείς αγορές είναι η εξαιρετική μας ποιότητα. Πού βρίσκετε τις ελιές, πάτε σε συγκεκριμένες περιοχές, πώς το βρίσκετε το λάδι, ναι. Πώς το επιλέγετε? Παίρνουμε λάδια από τις πιο γνωστές και ποιοτικές περιοχές της Ελλάδας. Έχουμε 5 προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης, κάνουμε Σιτία, Χανιά, Καλαμάτα, Λακωνία και Λέσβο. Η τυποποίηση γίνεται σε ποιες περιοχές? Η τυποποίηση γίνεται στο εργοστάσιό μας, στο υπερσύγχρονο εργοστάσιό μας στη Δυτική Ελλάδα, στο Αγρίνιο. Τα λάδια έρχονται με ανοξείδωτα βιτία, αποθηκεύονται στις ανοξείδωτες δεξαμενές μας και κατόπιν τυποποιούνται στο εργοστάσιό μας. Δηλαδή, αυτά είναι άσος που λέγαμε παλιά, δεν έχουν οξεία καθόλου? Έχουν οξύτητα 0,2. Πλέον ο άσος δεν είναι έξτρα παρθένο. Για να είναι ένα λάδι έξτρα παρθένο πρέπει να έχει οξύτητα χαμηλότερη του 0,8%. Αλλά τα δικά μας είναι πολύ ψηλής ποιότητας και οι οξύτητες μας είναι από 0,2 έως 0,3%. Σε ποιες ευρωπαϊκές χώρες το ελληνικό λάδι γίνεται ανάπαστο? Η μεγαλύτερη μας αγορά είναι η Γερμανία. Στη Γερμανία έχουμε πολύ μεγάλη επιτυχία. Είμαστε σήμερα brand νούμερο 2 βάσει στατιστικών στοιχείων Nielsen. Η επιτυχία μας στη Γερμανία οφείλεται σε ότι 2 φορές το Γερμανικό Ινστιτούτο Καταναλωτή, το Stiftung Warentest, σε τυχαίους ελέγχους στα ράφια των γερμανικών σούπερ μάρκετ, μας βρήκε και τις 2 φορές το καλύτερο τυποποιημένο ελαιόλαδο στη γερμανική αγορά. Και μετά, πολύ σημαντική αγορά για μας είναι η Νορβηγία, που έχουμε τη μεγαλύτερη κατακεφαλή κατανάλωση του κόσμου. Δηλαδή, κατακτήσαμε τη Γερμανία στην πρώτη φάση, έτσι? Τη Γερμανία, ακριβώς. Και, ναι. Και εφόσον την κατακτήσαμε καταναλωτικά, έρχεται και επενδύει πια στην εταιρεία? Ναι, ήταν πολύ σημαντική αυτή η επένδυση για μας. Μια πολύ μεγάλη γερμανική εταιρεία, η οποία έχει επενδύσει στον χώρο των τροφίμων σε όλη τη Βόρεια Ευρώπη. Και μεταξύ αυτών της ανήκει και ο αποκλειστικός μας αντιπρόσωπος και διανομέας στη Γερμανία. Επένδυσε στην εταιρεία μας τον περασμένο Ιανουάριο και μας βοηθάει πάρα πολύ στην ανάπτυξή μας. Πείτε μου, ποια είναι τα προϊόντα? Λάδι, ελιά. Λάδι, που είναι και στο επίκεντρο της ελληνικής μεσογειακής διατροφής. Ελιά, σάλτσες, σπρέτζ, αυτά τα που βάζουμε στη μέση, και τα τρώμε σαν μεζεδάκια, που είναι ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό, έτσι, του τρόπου με τον οποίο απολαμβάνουμε το φαγητό, το ελληνική μεσογειακή διατροφή, που είναι και πάρα πολύ υγιεινή. Ξίδια, dressings, έχουμε ένα καταπληκτικό ξίδι, μια αρχαία ελληνική συνταγή, το οξύμελο, που είναι συνδυασμός παλαιωμένου ξιδιού με θυμαρίσιο μέλι. Εάν ήταν να δώσετε μια οδηγία, μια συμβουλή σε πολλούς νέους ανθρώπους που ψάχνουν πια στην Ελλάδα της ανεργίας να δημιουργήσουν καινοτόμες επιχειρήσεις και ρωτάνε τι να κάνω ακριβώς, τι θα τους λέγατε? Εμείς πέρσι τρέξαμε ένα πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, κάναμε ένα διαγωνισμό νεανικής επιχειρηματικότητας και επιβραβεύσαμε 5 επιχειρηματικά σχέδια νέων ανθρώπων που γυρίζουν πίσω στον τόπο καταγωγής τους με καινούργιες ιδέες, με φρέσκες ιδέες, παράγουν ενδιαφέροντα προϊόντα και αυτά τα προϊόντα απευθύνονται στις διεθνείς αγορές και σιγά σιγά αυτά τα νέα παιδιά φέρνουν ένα καινούριο άνεμο στην πρωτογενή παραγωγή και νομίζω ότι θα βγουν εξαιρετικά προϊόντα. Σαν εταιρεία στοχεύουμε πάρα πολύ στο να προωθούμε νεοτεριστικά προϊόντα στο εξωτερικό.
Η παραδοσιακή συσκευασία της ελιάς, όπως την γνωρίζουμε για χρόνια εδώ στην Ελλάδα, είναι η ελιά σε βάζο με την άλμη. Αυτό που έχουμε καταφέρει εμείς, κάνοντας κάποια χρόνια μελέτη με το Πανεπιστήμιο, είναι να βάλουμε τις ελιές σε αυτή τη συσκευασία, η οποία δεν έχει καθόλου υγρό αναπλήρωσης. Οι ελιές μας έχουν τη χαμηλότερη αλατότητα σε επίπεδα σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Είναι ανοιγόμενη, μπορεί κάποιος εύκολα να τη βάλει στη τσάντα του χωρίς να χυθεί, γιατί δεν έχει, όπως είπαμε, ούτε λάδι ούτε άλμη. Είναι οι ελιές μαριναρισμένες και είναι μια συσκευασία την οποία προσπαθούμε να προωθήσουμε τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, προκειμένου να τη δοκιμάζουν ακόμα και τα παιδιά, γιατί είναι πολύ εύκολο και πολύ ωραίο να τρώμε τσιπς, αλλά ξέρουμε όλοι πόσο ανθυγινά είναι. Ενώ στην προκειμένη περίπτωση έχουμε ένα προϊόν το οποίο είναι φυσικό, 100% φυσικό, χωρίς συντηρητικά, χωρίς πρόσθετα, πλούσιο σε φυτικές ίνες και βιταμίνες. Πάτε τόσο καλά, ιδιαίτερα στη Γερμανία, που έχει έρθει Γερμανός επενδυτής στην εταιρεία. Ποια εταιρεία? Η Zertus. Είναι μεγάλη γερμανική εταιρεία. Είναι μεγάλη γερμανική εταρεία επενδύσεων. Η οποία βλέπει ότι υπάρχει προοπτική στην δική σας παραγωγή, προφανώς. Βλέπει ότι υπάρχει μεγάλη προοπτική. Βλέπει μια εταιρεία η οποία είναι υγεία, η οποία είναι νούμερο 2 στη γερμανική αγορά στο κομμάτι του ελαιολάδου. Βλέπει μια εταιρεία η οποία είναι νούμερο 2 στο ελαιόλαδο στην Νορβηγία, νούμερο 1 στην κατηγορία των ελιών στην Νορβηγία, νούμερο 3 στην κατηγορία των ελιών στην Αγγλία. Και βλέπω ότι υπάρχει μια προοπτική, μια εταιρεία η οποία κάνει πολύ σοβαρά τη δουλειά της και με στόχους. Έχει μια πορεία πολύ σωστή, μεθοδευμένη, μεθοδική, στοχεύοντας πάντα στην ποιότητα. Δεν διαπραγματευόμαστε καθόλου την ποιότητα. Για μας είναι το α και το μέγα. Το επόμενο βήμα είναι να περάσουμε τον Ατλαντικό. Το επόμενο βήμα είναι η θυγατρική εταιρεία που έχουμε ανοίξει στην Αμερική, την ξεκινήσαμε τον Φεβρουάριο, είναι η Gaia North America. Εκεί ουσιαστικά έχουμε επενδύσει πάρα πολύ χρόνο και efforts προκειμένου να κάνουμε και τους Αμερικάνους καταναλωτές να ξεχωρίσουν το ελληνικό ελαιόλαδο και τις ελληνικές ελιές, κυρίως το ελληνικό ελαιόλαδο, γιατί εκεί ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος από ιταλικά και ισπανικά brands. Θέλουμε ουσιαστικά να δώσουμε στους καταναλωτές μας παγκοσμίως τη δυνατότητα να μάθουν ότι το ελληνικό ελαιόλαδο είναι το καλύτερο στον κόσμο. Και αυτό γιατί η Ελλάδα είναι τρίτη παραγωγός χώρα στο κομμάτι του ελαιολάδου. Η Ισπανία είναι η πρώτη, η Ιταλία είναι δεύτερη, αλλά σε παραγωγή εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου η Ελλάδα είναι πρώτη. Το 80-85% είναι εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο σε σχέση με το 40% της Ιταλίας και το 35% της Ισπανίας. Αυτό από ό,τι καταλαβαίνω είναι η σημαία σας και γι' αυτό σαρώνονται στα βραβεία. Ακριβώς. Είμαστε πολύ περήφανοι για τα βραβεία μας. Γραφεία γεμάτα βραβεία. Έτσι είναι από όλο τον κόσμο. Τα πιο σημαντικά για μας έρχονται από τη γερμανική αγορά. Το 2005 πήραμε το βραβείο, το Stiftung Warentest, που είναι το Ινστιτούτο, το πιο αυστηρό Ινστιτούτο Καταναλωτή, που βράβευσε το σιτία μας το λάδι σαν το καλύτερο τυποποιημένο ελαιόλαδο στη γερμανική αγορά. Το ίδιο έγινε και το 2010 με το ελαιόλαδό μας από την Σπάρτη, ένα συνδυασμός αθηνοϊνιάς και κορονέικης ποικιλίας. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί αυτά τα βραβεία τα έχουμε πάρει από blind test. Δηλαδή πήγε ο φορέας αυτός τυχαία σε κάποιο σούπερ μάρκετ στη Γερμανία, πήρε δείγματα, έκανε τις αναλύσεις του και παρουσίασε το ελαιόλαδο το δικό μας σαν το καλύτερο τυποποιημένο ελαιόλαδο στη γερμανική αγορά αυτή τη στιγμή.